Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάει αυτό, υπερπίστεω. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ. Είναι η κουβέντα, η προέκταση τη κουβέντα. Περνάει μέσα από το διάλειμμα και έρχεται, επανέρχεται στην ζωντανή αναφορά. Χωρί ατζέντα, γίνεται αυτή φυσικά, η κουβέντα. Γιατί αν έχουμε ατζέντα. Ατζέντα δεν νομίζω ότι μα χρειάζεται, γιατί και τα θέματα είναι πολύ φρέσκα, νοπά. Προκαλούν δηλαδή. Και βεβαίω είναι και θέμα χαρακτήρα. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι για να πούνε πέντε αλήθειε από μέσα του δεν χρειάζονται τίτλου και δεν χρειάζονται σημειώσει. Χαρικλίνη λοιπόν κοντά μα, θα συνεχίσουμε. Αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ. Ηλικρινά με απασχολεί παρά το γεγονό ότι είμαι προ δισμά. Οδεύω προ δισμά. Μεγαλώνω δηλαδή. Είναι τι θα γίνει με του νέου ανθρώπου. Αυτό με απασχολεί πάρα πολύ. Πάρα ναι. πολύ. Με απασχολεί πάρα πολύ γιατί έτσι εννοώ, ω συνέχεια, δεν, δεν μπορώ να αυτήν την έννοια, το κράτο έχει συνέχεια να πάει να απειδηχτεί και το κράτο και η συνέχεια του. Με να μ' αρέσει η έννοια τη ελληνικότητα. Άρα η ελληνικότητα έχει συνέχεια. Η συνέχεια. Το κράτο μπορεί να είναι και δικτατορία και να έχει και συνέχεια. Μπορεί να είναι και κατοχή και να έχει συνέχεια. Γιατί τα χαρτιά και η γραφειοκρατία. είχαμε μόνο... κατοχικό κράτο. Αν μόνο, αν, αν... ονομάσουμε την γραφειοκρατία συνέχεια του κράτου. Και κάθε άλλο. Γι' αυτό ανησυχώ βαθιά για του νέου αυτού ανθρώπου. Του βλέπω καταρχήν. Αυτό που συμβαίνει ίσω στην Ελλάδα είναι τρομακτικό. Δεν το αναφέρει βέβαια κανένα. Γίνονται προσπάθειε. Αλλά το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να το δει μια κυβέρνηση η οποία έχει ουμανιστικά στοιχεία για να μπορέσει να το ξεπεράσει. Είναι το θέμα των παιδιών μας που έχουν φύγει έξω, ένα, τα μεγάλα, το θέμα των παιδιών μας που οποία πάσχουν, είναι άρρωστα από κατάθλιψη, που είναι ένα τεράστιο ποσοστό, γύρω στο 20% των νεαρών πάσχουν από, την, από και έχουν και ένα ακόμα άλλο τεράστιο ποσοστό, το οποίο και αυτό εγγύζει, κοντεύει να εγγύξει το δεύτερο ποσοστό, που είναι κάτω από την επίδραση των ουσιών, δηλαδή ναρκωτικά, χάπια, βαριά ναρκωτικά, χάπια, ελαφρά, ελαφρά και αλκοόλ. Και λέω, αυτό, και, και λέω, αυτή η πατρίδα δεν μπορεί να τη δεις με γεωγραφικούς όρους. Θα τη δεις, δηλαδή αν βγάλουμε τους Έλληνες από την Ελλάδα αυτός ο τόπο θα λέει πάλι Ελλάδα. Αν ένα πρωί ως διαμαγείας, Star Trek που λέμε, διακτηνιστούν οι Έλληνες και πάνε στην Νότια Αφρική και δούνε ότι οι Αφρικάνοι εδώ και του αντικαταστήσουν. Θα εξακολουθεί να είναι η Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα. Άρα δεν μπορούμε να δούμε τη χώρα μα ως απλή γεωγραφική έννοια. Βλέπει λαμπρό τον Όλυμπο γιατί είσαι Έλληνα. Γιατί είσαι... είναι καταγεγραμμένο με στην ο Όλυμπο, η ιστορία μα, ο πολιτισμό μα. Ο Ιπποκράτη, ο Σοκράτη, ο Πλάτονα, ο Αριστοτέλης ο Αριστοφάνης και να μην είχε διασωθεί τίποτα από τα γραπτά του, τίποτα, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πεθάνει. Είναι καταγεγραμμένοι στο γονίδιό μας. Είναι η ευλογημένη κληρονομικότητα που την ονομάζω εγώ. Γιατί υπάρχει και δυστυχισμένη κληρονομικότητα. Την οποία δεν ξέρουμε. Προ το κάτω-κάτω το γραφεί και αυτήν ακόμα θα μπορούσαμε να την ελέγξουμε κάποια στιγμή. Και οι Έλληνε, οι αρχαίοι μόνο πρόγραμμα την είχαν ελέγξει. Ανησυχώ λοιπόν για αυτού του νέου ανθρώπου και λέω. Πού στοχεύουν οι Ευρωπαίοι ότι είμαστε ένας μικρός λαός και θα μας εξαφανίσουν με τον ίδιο, τρόπο, τον ίδιο τρόπο που εξαφανίστηκαν οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνοι, οι Φίνικες. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, τι, σε, τι πρεσβεύουν. Και αυτοί οι ξενόδυλοι, οι Μερκελιστές όπως τους ονομάζω, οι γερμανόδουλοι, οι, οι, οι δοσύλλογοι, οι νενέκοι, οι οποίοι υπηρέτησαν αυτό το είδος της διακυβέρνησης της χώρας, τι βλέπουν, τι έχουν στο μυαλό τους και ενδιαφέρουν τόση. γιατί δεν το κάνουν πιο πρακτικά. Να στήσουν, να, να πετάξουν τρεις έστρελες ατομικές βόμβες και να μας σκοτώσουν, να μας εξαφανίσουν όλους. Αλλά δεν θα μπορέσουν να βγάλουν τεραδίκια. Η αιρεδιενέργεια, ξέρεις, επηρεάζει πέραν των ψυχών, και πέραν τη γεωλογική το, παρουσίας του ανθρώπου, επηρεάζει και το περιβάλλον. Το οποίο δεν του ενδιαφέρει ασφαλώς το περιβάλλον. Είδαμε επειδή τις... επειδή ανέφερε τους νέους και ήθελα να πάω απευθείας εκεί, έτσι όπως ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος, υπερθεμάτισες στα όσα ανέφερες για τους Έλληνες και είπες ότι οι Έλληνες τους την έφεραν. Αλλά περιμένανε ή δεν περιμένανε τέτοια αντίδραση. Όχι. Ναι, αλλά όταν ο, συνομολογούμε ω παράγωγο αυτήν την νεολαία, οι γεννήτωρε τι είναι, είναι οι καλύτεροι. Αν ήταν οι καλύτεροι, δεν θα είχαμε καταλήξει με, ται, με μια τέτοια νεολαία. Έχουμε ευθύνε και δεν είναι μόνο οι άμεσα και οι εξόφθαλμα πολιτικέ. Σε, αυτές... σε, σχέση, με το τι. Πού θα έπρεπε να είναι αυτή η νεολαία κάτω από τι συνθήκε όπω έχει Τι θέλω ναι. να μου πει και τι. Εμεί φταίμε. Εμεί Εμεί είμαστε ο δούριο ύπο. Εμεί ήμασταν ο δούριο ύπο που άνοιξε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αυτή η χώρα ήταν θωρακισμένη πολιτισμικά. Αφού αυτή τη στιγμή αφήσαμε τον πολιτισμό μα να τον εκφράζει η κυρία Μελίνα Μερκούρη, να μην τρελαθούμε στα καλακαθούμενα. Και όπου πάω στο, 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 στην περιφέρεια βλέπω θέατρο Μελίνα Μερκούρη, θέατρο Μελίνα Μερκούρη, θέατρο Βράχο Μελίνα Μερκούρη, θέατρο. Μια ατάναντη, ασήμαντη ηθοποιό, η οποία ξαφνικά επειδή έμπλεξε με τον και ο οποίο δεν επίστευε σε τίποτα, δεν καμιά ιδεολογία. Και επειδή είπε για τα μάρμαρα και τα λοιπά, και επειδή δεν είναι και η μόνη ο Θεό να το έκανε θέμα, ξαφνικά ο πολιτισμό μα έγινε μελιναμεργούρια. Αν δεν είναι έτσι. Δεν είναι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι ο πολιτισμό μα αυτό ο οποίο είναι πολιτισμό τη βιτρίνα. Δεν είναι υποδιέστηρο εμού ο τεχνίτης που σκαλίζει την πέτρα εδώ παρακάτω στο χωρίο στο, στον Άγιο Αθανάσιο. Αυτό που κάνει την καμάρα για να μπορέσει να περάσει με απέναντι, από το ποτάμι απέναντι, αυτό που έχει μάθει στα παιδιά του γράμματα με ένα, με ένα αναγνωστικό τη Τετάρτη Δημοτικού, και έχει γεννήσει πέντε επιστήμονε. δεν είναι όλα να τα βάλουμε στη μηχανή του κοιμά και να τα λέσουμε. Το κακό άρχισε από το 1981. Το φώναζα. Το έβλεπα. Μας κάνανε καταναλωτικά όντα. Και πώς θα μπορέσει ένα παιδί να συνηθίσει ξαφνικά όταν του έχουμε 700 παιχνίδια, 800 πράγματα, 5 πιάνα, 10 Νομίζω θα γίνουμε Ευρωπαίοι αν θα πάμε στο παλέτο. Δεν γίνεις Ευρωπαίος αν θα πας στον παλέτο. Ούτε τον παλιό το θα σε κάνει Ευρωπαίο, ούτε οι πολεμικέ τέχνε θα σε κάνουν Ευρωπαίο, ούτε τα πάρτι, ούτε τα πίρσινγκ, ούτε τα μίρσινγκ, ούτε όλε αυτέ οι ανοησίε. Χωρί ίχνος εθνικισμού. Ούτε ο εθνικισμό θα σε κάνει Έλληνα. Θα σε κάνει αν θέλει να ο εθνικισμός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι. Πέρα πέραν αυτού δεν μπορούμε να, να πούμε ότι ζούμε με, δίπλα με όλους τους γείτονες που είναι άσχετοι, βάρβαροι, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν αξίζει τον κόπο να ζητάμε μαζί τους ή να, να μαζί τους. Είναι σαν να πετάμε το πνεύμα του Ρίγα στα σκουπίδια. Πεςτε μου έναν πολιτικό που θα μπορούσε να έχει το πνεύμα του Ρίγα Θεραίου σήμερα, Έλληνα. Ή θα μπορούσε να αισθανθεί την έννοια του πατριωτισμού όπως την αισθάνθηκε ο Μακρυγιάννης ο και οι δύο θύματα της γερμανικής θηριωδίας, της οθονικής. Ας μου πει κάποιος, λοιπόν, που θέλει να μιλήσει. Ας έρθει και ο φίλος μου ο Ζουράρης να μου πει πέντε τσιτάτα αρχαιοληνικά, να του πω κι εγώ 25 Κινέζικα, να δούμε πώς θα συναντηθούμε, να του πω «ζε μά λε κα λε γόν σω πα τούτ με σιε λε βι κα ας μου πει αυτός. Για το Σοκράτη, να του απαντήσω και εγώ. Ε, μα λάντζε, δεν με βγαίνει μπελάτσι. Τι ούτε λαντζομτόρι, λέει. Πάει, είναι. Πότσίνη, να κάνω τότε, άρε. Και να δούμε ποιο είναι Ευρωπαίο. Με τα μέτρα του κυρίου Σόιμπλε, ο οποίο αποκαλεί ηλικίου του Έλληνε. Αλλά δεν μα επιτρέπει ο να του λέμε σαν κάτι. Γιατί είναι ρατσιστικό. Μάθαμε πια τι είναι. Βάζουμε τι Αυτό είναι ρατσιστικό. Αυτό είναι. Έρχομαι στα παιδιά. Έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Και κάτι πρέπει να θυσιάσουμε από του εαυτού μα για αυτά τα παιδιά. Εγώ το μόνο που λυπάμαι είναι που είμαι μεγάλης μεγάλη ηλικία, που έχω μεγαλώσει. Γιατί θα αντιδράσει εντελώ διαφορετικά. Πώ δηλαδή, Αντάρτικο, Ναι, Αντάρτικο. Αντάρτιο. Θα είχα αντιδράσει πολύ διαφορετικά. Τώρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν έχω τι δυνάμει να το κάνω αυτό το πράγμα. Το κάνει όμω. Το κάνω. Εγώ θα το κάνω ακόμα πιο πολύ. Και κάτι άλλο. Όταν βλέπουν εμένα που δεν φοβάμαι, ο φόβο είναι η μεγαλύτερη ελευθερία. Πολύ σωστά το θέτει τώρα. Ξαθαρεύουν εκείνοι Και οι οποίοι. Κάποιοι Θέλω να του πω να μην φοβούνται. Τι θα χάσουμε, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα εμεί. Από μένα τι έχουν να πάρουν. Λοιπόν, οι λένε ψιν πέτ, τη μεγάλη κουβέντα. Να γίνουν όλοι πόντοι. <laughs> Ψυχή παίρνει να και τον απειλεί. Του θα σε κάνω, θα σου δείξω, θα σου φτιάξω, έτσι θα σε κάνω. Αυτό του λέει ψιν, Ψυχή παίρνει. Ναι, αλλά όταν η ψυχή σημαίνει ε, ζω, συνεχίσω να ζω, άρα εκείνο που απειλεί με τη ζωή σου σημαίνει Α, άμα θέλουν να μα βιολογικά, χάρη θα μα κάνουν. Χάρη θα μα κάνουν εμά του μεγάλου. Χάρη θα μα κάνουνε. Διαβάζω κάποιε ειδήσει και είχα χθε μια είδηση η οποία ήταν συγκλονιστική. Έπασχε ένα από καρκίνο. Δύο χρόνια επέφερε ο άνθρωπο. Και πήρε άδεια από το Υπουργείο Υγεία τη χώρα του, ξέρω, Αγγλέζο νομίζω, να, ξέρω, να, κάνει, να γίνει η ευθανασία. Και πήρε το παιδί του και τη γυναίκα του και πήγε να δει για τελευταία φορά από εδώ. Και αφού είδε τον αγώνα, την άλλη μέρα έκανε την ευθανασία. Εγώ δεν είμαι άνθρωπο τη ευθανασία, είμαι άνθρωπο τη μάχη. Αλλά να βάλω και ένα στίχημα θα μπορέσουν να με κερδίσουν. Αν ήμουν νέο, θα μπορούσαν να με κερδίσουν. Δύσκολο. Θα με είχα σκοτώσει, έτσι δεν είναι. Θα είχα σκοτώσει κι εγώ κάποιον όμω. Αλλά α μην το πάμε απλά και μόνο στην έννοια τη αντιδικία, στην έννοια τη αντεκδίκηση, γιατί πέφτουμε στον ίδια λούπα που μα έχουν στήσει οι ίδιοι. Γιατί οι ίδιοι τι ζωέ των δικών του ανθρώπων δεν του. Δεν, 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 δεν τις λογαριάζουν. Πετάνε να φέρε κάνουν μια σημαία αμερικάνικη και βγαίνει ένα ηλίθιο και την κάνει 7 φορέ έτσι και τη δίνει στη χείρα. Και η χείρα την άλλη μέρα δεν έχει να φάει. Γιατί δεν είχε σύνταξη ο μαστουρωμένο ήρωα που πήγε να πολεμήσει στο Αφγανιστάν. Ασχέτω αν ακούει τον εθνικό ύμνο και κάνει λάθο με το χέρι και το βάζει το χέρι. Στη δεξιά μεριά, και είναι δεν είναι η καρδιά, η καρδιά είναι εδώ. Λοιπόν, όλο αυτό το υποκριτικό παιχνίδι τη Δύση μπορεί να τελειώσει αφενό με όταν μπορέσουν οι άνθρωποι να καταλάβουν την αξία τη ανθρώπινη ζωή από μια μεριά, την έννοια του φόβου και τη ανελευθερία, και όπω λέει ο δικό μα, δεν ελπίζω σε τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα. Ο μεγάλο Καζατζάκη είμαι ελεύθερο. Θα έχουμε να κάνουν αυτοί οι κύριοι οι οποίοι τα βάζουν πάντα στη ζυγαριά τη τράπεζα και στη ζυγαριά των αριθμών ότι κάποτε θα πρέπει να αλλάξει τακτική και θα αλλάξει ούτω ή, ή άλλω και θα μπει μπροστά ο άνθρωπο και θα ακολουθήσει η οικονομία από πίσω. Γιατί ο άνθρωπο προόδευσε και το ξέρουμε αυτό όταν πήγε αγκαλιά η οικονομία, ο πολιτισμό και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τέταρτο πρόξη του αιώνα. Πώ έγινε και έγινε αυτό το θαύμα. Πώς έγινε και έγινε αυτό το θαύμα. Τους, έργα τέχνης. Απλησίαστα από τον σημερινό άνθρωπο. Τεχνουργήματα, απλησίαστα. Φιλοσοφική σκέψη, απλησίαστη. Επιστήμη, απλησίαστη από τον σημερινό άνθρωπο. Πολιτισμός, δημοκρατία. Καταλαβαίνω οι ξένοι τι σημαίνει η δημοκρατία ή απλά παίρνουμε υιοθετήσει τον λόγο. Και μια απλή έννοια. Έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα. Α μου πει ένα, έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα. Πώς την εννοεί τη δημοκρατία, το δικό του το παιδί να πάει με λέξους στο σχολείο και το άλλο το παιδί να λιποθυμά γιατί δεν έχει να φάει ένα σάντουιτς. Αυτό λέμε δημοκρατία. Λέμε δημοκρατία στην επαρχία, στην περιφέρεια, που τα παιδάκια παγώνουν το βράδυ γιατί δεν έχουν θέρμανση και δεν έχουν να φάνε για να πίνουν ένα τσάι με τέσσερις θελιές και μια γουλιά και μια μπουκιά φέτα Τη στιγμή που η κυρία πετάει τα φάγητα στα σκουπίδια, έτσι την εννοούμε τη δημοκρατία. Τι σημαίνει δημοκρατία, Ποια είναι η έννοια της δημοκρατίας. Μπορώ να μιλάω ελεύθερα μέχρι το σημείο που δεν μπορώ να βλάψω το σύστημα, Αυτό είναι σίγουρα κάτι. Αυτό ισχύει. Είναι. Ας μα πούνε λοιπόν τι, τι είναι η δημοκρατία, Γιατί δημοκρατία εντό του κοινοβουλίου. Η δημοκρατία είναι. Στο ναό ό,τι σημαίνει, τι λέει. Να ο Να πάρω τα δικά σου λεφτά που έβαλε με υδρότα και αίμα και να τα έχω στην τράπεζα της Ελβετίας. Διότι αν εγώ έκλεβα 5 εκατομμύρια, αν είχα διακινούσα 5 εκατομμύρια μαύρα χρήματα, θα, τρώγα 20 χρόνια φυλακή. Ενώ ο Αναστασιάδης ο Θέμος, τίποτα, είναι Τετάρτη. Εξουσία. Όχι, γι' αυτό είναι Τετάρτη, Α, για μένα είναι φυλακή, δεν είναι τίποτα. Αθώθηκε διαβουλεύματος ο κύριος. Δεν αθώθηκε, δεν το διάβασες. Φυσικά. Ποιος Ποιο του διανοείται από αυτού εδώ που κόμπουν περί, περί την, για τη δημοκρατία ότι θα μπορέσει να διακρίσει 5 εκατομμύρια ευρώ μαύρο χρήμα και θα έρθει να τον αθώσει για 10 στη ελληνική μη υπάρχουσα κατεμέ δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη είναι που αγωνίζει τον καθένα ποιο θα έχει καλύτερο να δικηγόρο. Αυτό λέγεται δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη που πιάνει τον άνθρωπο ο μπάτσο και όταν έχει. Τι, δεν το βλέπει κανένα, μπορεί να ρίξει και πέντε κλοτσέ. Αυτά είναι φαινόμενα παντού, δεν είναι ο κανόνα. Ε. Ρωτάω. <laughs> Φεταστεί έμεσο Ή θα πάρουμε, θα μπουζουριάσουμε για 19 μήνε τον μετανάστη στην Αμυγδαλέτσα και θα πούμε τι να κάνουμε, έτσι είναι. Από αν δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει, μην το κάνει. Ποιο ούτε στο δικαίωμα να φυλακίζει μια ανθρώπινη ψυχή. Του είπαν κάποιοι. Ποιο έχει, έχει το δικαίωμα να φυλακίζει μια ανθρώπινη ψυχή, ρωτώ. Πώ την κρίνει, από την επιδερμίδα τη, από την ανάγκη τη. Γιατί αν είχε μείνει στη Συρία θα σκοτώναν οι τσιχαντιστέ. Και α αφήσουν αυτά τα περί. Ότι ο Έλληνα πάντοτε ήταν, ήταν πολυπολιτισμικό. Και πάντοτε είχε τη δύναμη να κάνει κάποιου τύχει ό,τι σε περιπτώσει, διαχωρισμού. Πώ το εννοούν δηλαδή αυτό το πράγμα, τι πρέπει να κάνουμε, Έχει γίνει η Μεσόγειο ο υγρό τάφο. Αυτό θα γίνει. Και ποια Ευρώπη, για διάφορη περιπτώσει, η Ελλάδα και η Ιταλία που απορροφούν το 80% των δυστυχισμένων. Είναι οι άτυχε χώρε και επειδή η Αυστρία δεν γυτνιάζει με καμία από αυτέ τι χώρε, δεν τρέχει τίποτα. Αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ελληνική. Έχει την εντύπωση, αν πήγαινε εγώ να μιλήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρί να με διακόψουν αυτοί οι λύθοι που υπαρσάνουν τους Αυτό ο Αρχιλή, ο Σούλτ. Μα είναι δυνατόν αυτό το κτίνο να είναι, να πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό ο ηλίθιο. Διότι ε, αν του πει γρήγορα του, του Σούλτ, 10 και 10 πόσο κάνουν γρήγορα. Θα πει 9. 20 δεν σου πει, αποκλείεται. Πρόκειται περί ηλθίου. Έχω διαβάσει κείμενά του. Με αυτά δεν πέρασε κανένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Κι όμω αυτό είναι... είναι. και βγάζει και γλώσσα. Το ότι βγάζει γλώσσα δεν σημαίνει ότι είναι πανεπιστήμιο, όπω και δεν σημαίνει ότι επειδή μπήκε σε κάποια πανεπιστήμια είναι και ο αντάξιο των διαπιστευτηρίων του και ό,τι τέλο πάντων κρατάει σε χαρτί στα χέρια του. Μέσα από την πολιτική, αρχαία άνδρα, δείκνυση έλεγαν οι αρχαίοι μόνοι πρόγωνοι, οπότε μέσα από εκεί. Έχουμε άσπρο τέτοιο, μαύρο τέτοιο, το ποτάμι φαίνονται. Αυτό βιώνουμε σήμερα. Θέλω λίγο να μείνουμε εκεί, γιατί νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να εισπράξω κάτι περισσότερο. Να ακούσει ο κόσμο κάτι περισσότερο. Αυτό που έχει να κάνει με τη δημοκρατία εν, εν το κοινοβουλίο. Μέσα στο κοινοβούλιο, που εννοείται ότι κατά την ιστορική συνέπεια είναι η έδρα και ο ναό τη δημοκρατία, το κοινοβούλιο. Εκεί πώ θα αισθάνθηκε τα πράγματα. Κατά μένα το σύνταγμα το δικό μα είναι αποχαιρεμένο. Έλα. Απαρχαιωμένο ω προ τι κυρίω. Δεν είναι δημοκρατικό συνέγμα. Δεν είναι δημοκρατικό. Είναι αντιδημοκρατικό συνέγμα. Να σου πολύ απλό. Επειδή, Επειδή... Δι... Επειδή βλέπουμε και ταινίε και μιλάμε για τηλεόραση. Συλλαμβάνεται λοιπόν ο κάποιο και του λέει: Έχει το δικαίωμα να παραμείνει σιωπηλό. Ό,τι πει θα είναι ει βάρο αυτό το δικαστήριο. καθημερινότητα είναι. Και δεν διανοείται κανεί να ανακρίνει κάποιον χωρί την παρουσία του δικαιωμάτου. Τι σημαίνει αυτό, Σέβεσαι την, την ελευθερία. Και κανένα δεν είναι. Και ακόμα κάτι άλλο. Ελέγχονται οι, 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 οι κρατούντε. Ελέγχονται ανα πάσα στιγμή. Και εκεί υπάρχει η διαφθορά. Η κοινωνία είναι όμω. Πατάει σε κάπου σε ένα σύνδερο Ο κανονισμό τη Βουλή των Καφίλων πάει να διορθώσει η, 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 η κυρία Κωνσταντοπούλου. και αυτό το παρχαιμένο δεν είναι. Για ποια, δημοκρατία μιλάμε, ποια δημοκρατία υπάρχει στη Βουλή, να μας το πούνε. Όταν ουδέποτε εμφανίστηκε μέσα στη Βουλή ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν πάτησε στη Βουλή. Ο Σαμαράς δεν πάτησε στη Βουλή, παρά μόνο τα έγιναν κάποιες συζητήσεις σε επίπεδο αρχαιών. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η δημοκρατία στην Ελλάδα. Και στο δούμε. Το, την έννοια, Ο το... νόμο περί ευθύνη υπουργών, η ασυλία των βουλευτών, αυτά δεν είναι έτσι. Είναι οι επιφάσει. Αντιδημοκρατικέ. Αυτά, αυτά είναι, είναι εγκλήματα. εγκλήματα. Αυτά είναι εγκλήματα. Δεν είναι... Πιστεύει ότι. Αυτά είναι εγκλήματα. Αυτά, πιστεύεις αυτά... είναι εγκλήματα. Ο... Εδώ φτάσουμε στο σημείο να γίνεται μια συζήτηση ενό κόμματο. Μια κεντρική επιτροπή και επειδή όλο έχει διαφορετική άποψη. Λέει ότι δεν είναι θα, 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 γίνει σφαγή. Δηλαδή σου απαγορεύουν να έχει διαφορετική άποψη. Το διαγράφει, απλά πράγματα. Ναι, το διαγράφει. Είχαμε πάμπολε διαγραφέ. Δηλαδή πρέπει να έχει την ίδια άποψη με τον αρχηγό. Μιλάμε για αρχηγικά κράτη. Αν ποτέ είχαμε μπορέσει να κάνουμε δημοκρατικά κόμματα. Συγγνώμη, είπα κράτη κόμματα. Άνωση. Αν μπορούσαμε να είχαμε δημοκρατικά κόμματα, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάτια. Αυτό το χάλι δεν εμπλουτίζεται από μια. Λαϊκή συνείδηση, η οποία είναι επίση στη βάση τη αντιδημοκρατική. Έτσι ξεκίνησε. Η οικογένεια ελληνική, εσύ μιλά, όταν μιλάνε οι Αυτό είναι αντιδημοκρατικό. Καλά το είπε τώρα παραδειγματικά. Σκάσε, η βούλωσή, το. Κουμπάιν το κάνει ο μεγάλο. Έτσι είναι. Αυτά είναι πρέπει να γίνουν. Αυτά είναι συνείδηση. Όταν στο σχολείο σου διδάσκουν πάλι ένα βιβλίο τη Δημοτικού να δει. Όταν ο υπερσυγκεντρωτισμό και η έννοια του αρχηγού θεοποιούνται, καταλαβαίνει ότι είναι όλα αυτά σε βάρο τη δημοκρατία. Επειδή θέλω στο τρίτο ημίωρο να πάμε σε πιο εξοραισμένα πράγματα, να ασχοληθούμε λίγο και με το Εύζυν. Γιατί δυστυχώ ενώ θα έπρεπε κανονικά μιλώντα για πολιτική να εμπεριέχεται το Εύζυν, εδώ ακόμη είμαστε παρασάγκα μακριά. Θέλω να μου πει. Πώ πώς βλέπεις τις επόμενες ημέρες των μεγάλων μέχρι χθε κομμάτων. Ακούγονται πολλά και διάφορα. Έχει πάρει θέση για να διαβάσει πολλά πράγματα. Δεν προβλέψει, είχα προβλέψει, είχα προβλέψει ότι σου. το Πασόκ θα διαλυθεί στα εξωτερικά συνεδρία. Ναι. Και επειδή αυτά είναι καταγεγραμμένα, δεν χωράει Φυσικά. καμία Φυσικά. Και αυτό αναφέρομαι κι εγώ εν είδη ερωτήματο λοιπόν, σε αυτά. Το, το Πασόκ, αυτό το Πασόκ, δηλαδή, το οποίο δεν έβγαλε ούτε ένα βουλευτή στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Σε επόμενε εκλογέ, όποτε και να γίνουν, δεν θα υπάρχει. Και αν, και αν λάβει μέρο, δεν θα υπάρχει. Δεν, δεν θα έχει την τύχη του ίση. Πιστεύει ε, και το, όλα τα σχήματα τα οποία τεχνιέται ε, ε, θα, θα πάνε να αλλάξουν όλα και θα την θα, ίδια θα, τύχη. Θα, θα, σου πω. Όταν έλεγα στη Δημάρ ήμουνα ήμουν επιθετικότατο κατά του μεγάλου αυτού απαταιώνα του Κουβέλη. Α, δεν συμπεριέλαβε τον Κουβέλη μέσα σε αυτού που πρέπει να πάνε για την κωδικαστήριο. Έχει ε, ε, καλή μνήμη. Ναι, βέβαια. Ε, 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 ο Κουβέλη. Και κάνει τρομακτική επίθεση. τόλμησε κάποιο να, να, μου πει, να, να, κάνει, να, μου κουνηθεί. Όχι να μου κουνηθεί, να, πει, να, μπορούσε να αμυνθεί με προβάλλοντα Και του είπα: Δεν θα υπάρχετε σε άλλε Δεν είναι ηλίθιο ο ελληνικό λαό. Είναι παραστρατημένο. Είναι καθοδηγούμενο. Αλλά ηλίθιο δεν είναι. Γι' αυτό στα λαχωρία. Αλλά η ανάγκη του να οδηγεί σε πολλά πράγματα. Και ο ευνηδιασμό. Δεν είναι καλό ο ευνηδιασμό. Τρώει εύκολα γκολ. Τρώει, τρώει. Η ομάδα του. Και αυτό το σημαίνει, δηλαδή, ε, ε, όταν ήμουν στο Ποδόσφαιρο, του έλεγα. Πρέπει να είστε σοβαροί. Σοβαρό σημαίνει ότι αν δεν κάνετε λάθη, δεν θα πάτε γκολ. Τε, το το, το λάθο εκμεταλλεύεται ο άλλο. Κάνεται, το... Μην παίξετε τα καλά. Προσπαθείτε να μην κάνετε λάθο. Η πίεση όμω δημιουργεί το λάθο. Πιέζει ο αντίπαλο και σταματάει να κάνει λάθο. Που θα το κάνει λάθο, θα το πληρώσει. Λοιπόν, να του πούμε με τα κόμματα. Δημάρων, τελείωσε, δεν μπορεί να ξαναπάξει. Ούτε δεν εμφανιστεί κάποιο κίνημα, το προσπαθήσανε ελιά, δέντρο, φύνε. Δεν θα υπάρχει αυτό που λέμε ποτάμι. Θα κάνουμε μία αναφορά αμέσω μετά σε αυτό, γιατί θέλω να μου πει περισσότερα. Δεν θα υπάρχει. πράγματα. υπάρχει. Τόλμησα να πω ότι δεν θα υπάρχει και ας την προβάλλον σαν μπαμπούλα ούτε η, η Χρυσή Αυγή. Θυμάστε τι τη λέγανε. Θα ανεβεί, θα κάνει, θα φτάσει. Ναι, το θυμάμαι εδώ στη δική μα την εκπομπή. Λέγω ναι, επέμενα... και εγώ επέμενα. ένα στοιχείο πάνω από 15% και είπε ναι. ότι είναι στο μισό από αυτό που αναφέρεται. Και τώρα είναι πολύ κατά Και αυτό. είναι πολύ, πιο κάτω, πολύ ναι. πιο κάτω. Ναι, ήταν πολύ πιο, Γιατί πιο κάτω. Γιατί κάτι, τι, τι, τι ήταν αυτό το πράγμα. Αυτό που λέμε υπερηφάνεια ή ψωρό υπερηφάνεια, η έννοια τη κακώ εννοούμενη υπερηφάνεια. Υπερφάνεια, 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 ήταν που δημιούργησε αυτό το πράγμα. Όχι αυτό το ξύλο που βαράγανε, ήταν πέρα από τι κουμπούρε και τα μαχαιρέ και τα τέτοια, που είναι 5-10 αλητήρια, οι οποίοι ξαφνικά θα του έχει είτε είσαι Χρυσή Αυγή, είτε είσαι ΣΥΡΙΖΑ, είτε σε Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το συνοθήλευμα που λέγεται Κομμουνιστικό Κόμμα, το το οποίο, στο οποίο φωλιάζουν οι περισσότεροι αντικομουνιστέ, δεν υπάρχει πιο αντικομμουνιστικό σύνολο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Βάλτηκαν να διαλύσουν ένα μεγάλο και ιστορικό κόμμα. Δεν θα, το κομμουνιστικό κόμμα δεν θα διαλυθεί. Αυτό το κομμουνιστικό κόμμα τη Παπαρίγα και του Κουτσούπα είναι καταδεκασμένο του. Πιστεύει ότι υπάρχει μια άλλη υγιέστερη αριστερά, Δηλαδή. Πιστεύω. Σαν κομμουνιστικό κόμμα. Ναι, 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 γι' αυτό μιλώ πάντα. Εντάξει, δεν μιλώ για την ελληνική αριστερά όπω Υπάρχει μια υγιέστατη κομμουνιστική αριστερά. Υγιέστατη κομμουνιστική αριστερά. Η οποία είναι εκτό κομμουνιστικού κόμματο. Πού είναι τώρα δηλαδή. Είναι διάσπαρτη. Το πνεύμα, είναι, πού είναι, επιδίδεται. Περισσότερο στο πνεύμα. Το Περισσότερο πνεύμα, πνεύμα. επειδή. Λοιπόν, λοιπόν. είπαμε δύο κόμματα. Ένα το αριστερό, όπω είναι το Ιδημάρι, το οποίο εξαφανίστηκε. Λέμε το κουκούε το οποίο και αυτό θα εξαφανιστεί. Ότι θα γίνει, θα υπάρξει Κομμουνιστικό Κόμμα. σω είναι άλλο όνομα. Ίσως, αυτοί ακόμα και το όνομα έχουν εξευτελήσει. Κόμμα Αλλήνων Κομμουνιστών, δεν ξέρω πώ θα λέγεται. Ε, τι, σου έλεγα για του ε, ανεξάρτητου Έλληνε. Όχι, για αυτού δεν είπε ακόμα. Όχι, έλεγα. Μέχρι στιγμή δεν άφησε κανένα νόημα. Όχι, όχι, έλεγα, όχι. Έλεγα, εγώ θα σου πω για του. Έλεγα για του. Λέγανε όλοι, δεν θα μπει στη Βουλή. 1%. Εγώ έλεγα θα μπει στη Βουλή. Σήμερα το προχθεσινό κάλο τη MRB του δίνει 4,7. Το σημερινό του δίνει 5,8. Είναι το τρίτο κόμμα. Και μην μου πει κανεί ότι είναι το τρίτο κόμμα επειδή είναι, συγκυβερνάει μαζί με το, το ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμάει την αντιμνημονιακή του θέση. Και το βάσανο που τράβηξε αυτό το κόμμα από όλου αυτού του που είχε μαζέψει μέσα. Πού είναι ο κύριο Μελά. Μεγάλη άτυχη. Όσοι φύγανε. <laughs> Χάσανε και τη δυνατότητα να έχουν ένα υπουργείο ναι. σήμερα. Ούτε του πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να έρθουν αλλιώ τα πράγματα. Ναι. Πιστεύαν ότι πηγαίνοντα, προσχωρώντα πάλι, ναι, επαναπροσχωρώντα ναι. Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, ότι νέ... θα σώσουν την αυτή πολιτική. Αυτή η Δημοκρατία. Νέα... Της... Πάμε, Νέα Δημοκρατία. Πάμε. Ε, θα επιβιώσει, όπω είπαμε, το, το. Εάν αποβάλει δε και δύο άλλε έννοιε, όπω λένε, αυτή την έννοια του εθνικισμού και την έννοια τη χριστιανικότητα, όπω αυτήν την εννοούν την παλαιοτλιστική, όπω την εννοεί την μιλάμε θα είναι ένα σύγχρονο κόμμα. Αυτά όμω θα δύο οι κόκκινε γραμμέ που λέει, είναι παπαριέ. Λοιπόν, συγγνώμη, θα πάμε σε διαφημίσει και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε αυτήν yeah. αυτή την αναφορά <laughs> με τη Νέα Δημοκρατία. την άφησε. Όχι, <laughs> έχουμε κι άλλα Θα πούμε κι άλλα, θα πούμε κι άλλα. Λοιπόν, διαφημίσει και επιστρέφουμε.